Είμαστε και πάλι λοιπόν εδώ μαζί για να θα πάρουμε λίγο χρόνο από την εκπομπή που είναι σε εξέλιξη για να σας δώσουμε στοιχεία σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία και τα μέτρα που θα λάβει η Τροχέα και η Ελληνική Αστυνομία για την διευκόλυνση των πολιτών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Θωμά Γέρμανο, τον ταξίαρχο, τον κύριο Θωμά Γέρμανο, που θα μας δώσει αναλυτικές πληροφορίες. Κύριε ταξίαρχε, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή χρονιά εύχομαι. Καλή χρονιά και... Και καλοποτισμένη εν όψη των Θεοφανίων, ε. Για σας είναι μια δύσκολη περίοδος γιατί είστε σε απόλυτη επιφυλακή αυτές τις μέρες, έτσι, πάντα βέβαια, αλλά τώρα και με την κακοκαιρία ακόμη περισσότερο. Από κάθε άποψη είμαστε επιφυλακή, είναι και το ντέρμπι που γίνεται σήμερα στην πόλη μας εδώ μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Έχουμε και αυτή την ενημέρωση και εμείς όπως... όλους οι συμπολίτες μας από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για την επέλαση πάλι ακραίων καιρικών φαινομένων. Ή απλά καιρικών φαινομένων που δεν είναι και ακραία στην ανάλυση, ναι. Τα μέτρα που θα λάβετε, ποια θα είναι σε γενικές γραμμές μέτρα, κοιτάξτε, για να ενημερώσουμε τον κόσμο να ξέρει. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση δελτίου τύπου κλπ. Από στους φίλους μας οδηγούς ότι από αύριο το πρωί από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τη Δευτέρα στις 12 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο 1,5 τόνο. Από 1,5 τόνο και πάνω. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο για ευνόητους λόγους. Σε περίπτωση που έχουμε κάποιες περιπτώσεις ακραίες να μπορούμε και εμείς να ελιχθούμε πιο καλά τα μηχανήματα και οι αυρατιέρες της πολιτικής προστασίας και αυτές να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να μην έχουμε... πράγματα που μπορούμε να συνοχωρήσουμε. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για κομμάτια του οδικού δικτύου που θα υπάρχει πιο έντονο το φαινόμενο? Έχετε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια σας? Όχι. Άλλωστε εδώ δεν είναι δικιά μας δουλειά, γι' αυτό μπορεί να σας ενημερώσει καλύτερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, που ξέρει και την επιστήμη αυτή την αντίστοιχη. Εμείς έχουμε την ενημέρωση αυτή για την επέλαση. Λαμβάνουμε κάποια μέτρα, ήρθαμε σε επαφή με κάποιους αρμόδιους της πολιτικής προστασίας. Με τους δημάρχους όλους της περιοχής μας εδώ, της εδαφικής μας αρμοδιότητας, ούτως ώστε να τελούν και αυτή σε ετοιμότητα. Από ό,τι διαπίστωσε ο ίδιος, γιατί επισκέφθηκε τα εργοτάξια, υπάρχει μεγάλη επάρκεια αλατιού. Και αυτό που ήθελα να συστήσω στους φίλους μας οδηγούς είναι να, αν έχουν σκοπό να μετακινηθούν, που εγώ δεν θα τους συνιστούσα για αυτές τις μέρες, καλύτερα είναι να αποφύγουμε κάποιες μετακινήσεις όταν μπορούμε, να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, αν δεν έχουν χειροβάστιχα. Και αυτό που θα ήθελα πάλι να τους πω είναι να μάθουν να τις τοποθετούν. Αυτό σίγουρα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε το φαινόμενο κάποιοι να είναι χωρίς αλυσίδες και να δημιουργούν πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων, των υπολείπων που πρέπει να κινηθούν. Έτσι ακριβώς. Και θα συνιστούσα επίσης να μην καταλαμβάνουν τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όντως. Πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί πολλοί ασυνείδητοι υπάρχουν, το βλέπουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες βέβαια που συμβαίνει όταν έχουμε τις μεγάλες εκείνες εξόδους των διακοπών, το βλέπουμε και όλο τον χρόνο πρέπει να κινηθούν κάποια οχήματα και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και βέβαια αυτό που προέχει για μας είναι η ασφαλής και απρόσκοπη μετακίνηση ανθρώπων που έχουν προβλήματα υγείας. Έτσι. Γιατί δεν είμαστε μόνο οι εκδρομείς, οι άνθρωποι που πηγαίνουν για ψυχαγωγία σε προορισμούς εδώ κοντινούς, ιδιαίτερα προς τη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι μας που υποφέρουν, που έχουν ανάγκη από αιμοκάθαρση ή έχουν υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο ή εγκεφαλικό. Ή και κάποιες γυναίκες που προφανώς θα χρειαστεί να γεννήσουν, να έχουν οδύνες του και του δηλαδή και τέτοια πράγματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι δηλαδή, της ψυχαγωγίας. Και γι' αυτό θα ήθελα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, αν δεν έχουν λόγο να μετακινηθούν αυτό το διήμερο, καλό θα είναι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό όλοι να έχουμε την συνείδησή μας, να μπορούμε να σκεφτούμε και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και εκείνη την ώρα πρέπει να μετακινηθούν. Έχουν ανάγκη, πολύ πάσχονται συνανθρωποί μας. Ακριβώς. Που αυτοί, μα για αυτούς να σας πω, ουσιαστικά θα είμαστε και εμείς επιφυλακοί. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ανάγκη πραγματικά να μπορούν να προσεγγίσουν μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες.
Μάλιστα. Και τα ξέρεις και φαντάζομαι ότι γενικότερα πέρα από την κακοκαιρία ούτως ή άλλως η τροχιά θα έπαιρνε τα μέτρα γιατί είναι και η μέρα επιστροφής εκδρομέων των εορτών. Νομίζω η Δευτέρα τώρα είναι και η τελευταία μέρα. Ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια τέτοιες μέρες παίρνονται μέτρα απαγόρευσης ογκωδών οχημάτων. Ένας λόγος παραπάνω τώρα, αυτό το διήμερο που έχουμε και αυτή την ενημέρωση. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη υπομονή στο έργο σας που είναι πολύ σημαντικό για να μας διευκολύνετε όλους εμάς να μετακινούμαστε. Με τη βοήθεια τη δικιά σας πάντοτε. Εμείς δεν είμαστε θεοί. Απλά υποδεικνύουμε, προειδοποιούμε και από εκεί και πέρα θέλουμε τη συνεργασία σας. Είστε... Όλων των ακροατών και συμπολιτών μας θέλουμε τη συνεργασία τους. Αλλιώς δεν επιτυχάνεται το ιδανικό. Να είστε καλά και εμείς θα είμαστε πάντα εδώ στο Focus FM για να μεταδίδουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται από εσάς για να τη δίνουμε και στους οδηγούς να τους πληροφορούμε και να υπάρξει έτσι μια διάδραση μεταξύ μας να μπορούμε να μεταφέρουμε και τις σωστές πληροφορίες στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας, η οποία όντως είναι αξιόλογη. Να είστε καλά κύριε Ταξέρχε, καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.